Αγαπητοί συμπατριώτισσες, συμπατριώτες, συντρόφισσες, σύντροφοι, φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία». Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκεται ανάμεσα μας. Ο συγγραφέας του βιβλίου, σύντροφος Δημήτρης Χριστόφιας, τον οποίον θερμά καλωσορίζουμε μαζί με τη σύζυγό του, συντρόφισσα Έλση. Τον ευχαριστούμε γιατί πάντοτε η παροικία είναι στη σκέψη του. Γι' αυτό διάλεξε και το Λονδίνο για την παρουσίαση του βιβλίου. Η διαχρονική του σχέση με την παροικία άρχισε από το 1988, όταν εκλέγηκε Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΓΕΛ και συνεχίστηκε όταν το 1991 εκλέγηκε βουλευτής Κερίνιας, το 2001 πρόεδρος της Βουλής και το 2008 πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή η σχέση συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο Δημήτρης, όπως του αρέσει να τον αποκαλούμε, είναι ο μόνος πολιτικός που γνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες της παροικίας μας και αφιέρωσε αμέτρητες ώρες για την επίλυση και να μάθει περισσότερα για τα προβλήματα της παροικίας. Επίσης, πάντα προσπαθούσε να αναπτύξει καλές σχέσεις με όλους στην παροικία, κυρίως με τα παραρτήματα των Κυπριακών Κομμάτων, την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία και γίνεται φίλους με όλους. Υπάρχει μέχρι σήμερα αλληλοσεβασμός και αλληλοεκτίμηση. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ενώ ήταν στην Προεδρία της Βουλής και της Κυπριακής Δημοκρατίας, έλυσε πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετώπιζε η παροικία και είχαν σχέση με την Κύπρο. Το βιβλίο είναι μια εφόλιστη ύλη κατάθεση ζωής που καλύπτει μια έντοξη σταδιοδρομία 60 χρόνων. Γραμμένο σε απλή γλώσσα για τον απλόν άνθρωπο. Έχει ροή και διατηρεί συνεχώς το ενδιαφέρον του κάθε αναγνώστη. Είναι ένα βιβλίο που πρέπει όλοι μας να έχουμε στην προσωπική μας βιβλιοθήκη. Είναι ένα βιβλίο που περιέχει πολλές αλήθειες, γεγονότα, αλλά και απόψεις, ερμηνείες και εκτιμήσεις του συγγραφέα για όσα έγιναν και για όσα λαθασμένα τον κατηγόρησαν ότι έφταιγαν. Από τις συνομιλίες των Κυπριακών, που αν δεν ήταν για τις συγκλήσεις Χριστόφια Θανάτ, δεν θα είμαστε τόσο κοντά την οικονομική κρίση και μέχρι τη φωνική έκρηξη του Μαρή. Ως συντονιστής της απόψινης εκδήλωσης δεν θα μακρηγορήσω. Εξάλλου, πιο ειδικοί από μένα θα μιλήσουν για το βιβλίο. Θα πω όμως το εξής. Ο Δημήτρης Χριστόφιας είναι ο μόνος πρόεδρος που δέχτηκε τόσες μεγάλες, αφόρητες και άδικες επιθέσεις από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και από την πολιτική ηγεσία του τόπου. Ο λόγος είναι ότι αντιπροσωπεύει την εργατική τάξη, της οποίας ήταν επικεφαλής για 20 χρόνια. Βλέπετε, δεν αντιπροσωπεύει το κατεστημένο. Πράγμα που για την άρχουσα τάξη του τόπου και όχι μόνον θεωρείται έγκλημα. Ο πόλεμος ήταν και είναι ταξικός. Σπήλωση του ονόματος του Δημήτρη Χριστόφια εξυπακούει και σπήλωση του τιμημόνου ΑΓΕΛ, που μόνον καλά πρόσφερε στον Κυπριακό λαό. Την περίοδο πριν τη φωνική έκρηξη στο Μαρίν, παρόλες τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, το κούρεμα του ελληνικού χρέους και το πρόβλημα των τραπεζών, η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστόφια ήταν πολύ ψηλή, πάνω από το 65%. Τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο αφήνω στην κρίση του κανενός. Η έκρηξη στο Μαρίν ήταν τυχαία? Θα μείνω έως εδώ και θα καλέσω στο βήμα για την δική του κατάθεση τον σύντροφο Χρυσόδουλο Στυλιανού. Αξιότιμε τέος Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας και τέος Γενική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΓΕΛ, σύντροφε Δημήτρη Χριστόφια, Γραμματέα του ΑΓΕΛ Βρετσανίας, έντιμε καθηγητή Δόκτωρα Ζανέτσο Τσοβαλή, έντιμη εκπρόσωπη του Τάκη Φελά, σύντροφε και αγαπητέ φίλε Νουρετσίν Σεφέρογλου, εκλεκτοί άλλοι προσκεκλημένοι συμπατριώτισσες, συμπατριώτες, συντρόφισσες, σύντροφοι, φίλες και φίλοι.
Με μεγάλη χαρά ανταποκρίνομαι στην πρόσκληση των οργανωτών της απόψινής εκδήλωσης, για την οποία τους ευχαριστώ πολύ. Τη θεωρώ εξαιρετική τιμή, όχι γιατί θα μιλήσω, αλλά γιατί μου παρέχει την ευκαιρία να καλωσορίσω ιδιαίτερα ανάμεσα μας τον πολύ αγαπητό μας σύντροφο και φίλο της Κυπριακής Παροικίας, τον πατριώτη, πολιτικό ηγέτη, τον αγέροχο ιδεολόγο, αγωνιστή Δημήτρη Χριστόφη. Η παρουσίαση στην παροικία μας του Λονδίνου του βιβλίου του «Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία» δείχνει για πολλωστή φορά τη συνεχή και μεγάλη του αγάπη για την Κυπριακή παροικία μας. Επανειλημμένα εξέφρασε την εκτίμηση για το έργο που επιτελούν τα οργανωμένα σύνορα της παροικίας, που πάντοτε αποκαλούσε έναν απόσπαστο κομμάτι του κυπριακού λαού. Όλα τα κεφάλαια του βιβλίου, από τον πρόλογο και το κεφάλαιο 1, που περιγράφει τα παιδικά του χρόνια, και μέχρι το τελευταίο, εκφράζουν τις εμπειρίες και την εικόνα του ανθρώπου που έχει υπηρετήσει τα κοινά, τον πολιτισμό και ιδεολογικά το λαϊκό κίνημα και την εργατική τάξη. Όλα έχουν σχέση και είναι συνδεδεμένα με τα διάφορα στάδια του συνεχιζόμενου αγώνα του λαού μας, τόσο ως νεαρός κατά τη διάρκεια του αντιαπικιακού αγώνα, για τον οποίο εκφράζει την εκτίμηση για τους αγωνιστές, ιδιαίτερα αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για την Κύπρο μας. Παράλληλα, αναφέρεται και στον κακό δαίμονα αυτού του αγώνα, τον Γρίβα, που έστρεψε τα πυρά του κατά της αριστεράς, αλλά και μετέπειτα που ξεκίνησε την αναθρεπτική του δράση επικεφαλής της ΕΟΚΒ και το προοδικό πραξικόπημα της Χούντας που έφερε την τουρκική εισβολή και τη διαίρεση της πολύπαθης πατρίδας μας. Άλλα κεφάλαια μας στρέφουν πίσω και μας αναλύουν πολύ γνωστές φάσεις που πέρασε το εθνικό μας θέμα. Θα έλεγα κυρίως τις πιο συγκεκριμένες φάσεις, αν όχι όλες τις πτυχές, στη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας. Αναφέρεται σε γεγονότα γνωστά σε πολλούς από εμάς τα οποία ζήσαμε, αλλά και άγνωστα τα οποία μας ενημερώνουν και τον κάθε αναγνώστη με τέτοιες λεπτομέρειες που μόνο από τον ίδιο τον συγγραφέα μπορούσαμε να μάθουμε την ακρίβειά τους. Πολύ ενημερωτικές οι αφηγήσεις και πολύ δύσκολο ένας να ξεχωρίσει το ένα κεφάλαιο ως καλύτερο από το άλλο. Παρά τα αυτά, τολμώ να ξεχωρίσω το κεφάλαιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο αναφέρεται στον Κομμουνιστή Πρόεδρο της Κύπρου ως πολύ ενημερωτικό, το οποίο έρχεται σε κάθετη αντίθεση για τα δίθεν διαμειφθέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την ιδεολογία του Δημήτρη Χριστόφκη. Όλα όσα αναφέρθηκαν αποτελούν χειρισμούς και πραγματικές μαρτυρίες, τις οποίες πολλοί από εμάς ζήσαμε και είμαι σίγουρος αποτελούν αληθινά γεγονότα που μας κάνουν μάρτυρες στα όσα έχει γράψει με θάρρος και ευθύνη που πηγάζει από την πολύχρονη πείρα του αγαπητού μας συντρόφου Δημήτρη Χριστόφκη. Ο Δημήτρης σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε στο κίνημα της νεολαίας και από τότε, στα 60 τόσα χρόνια αξιέπαινης και διάκοπης προσφοράς, πέρασε από διάφορα στάδια και κορυφαία αξιώματα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό λαϊκό αγωνιστή ηγέτη της Κύπρου. Όσον και αν κάποιοι χρησιμοποίησαν διάφορα μέσα για να σπηλώσουν το όνομα του πολιτικού και να αφισβήτη του ιδεολόγου Δημήτρη, απέτυχαν παταγωγός, διότι ποτέ τους δεν βρήκαν το παραμικρό που να ευσταθεί ότι έχει παραβεί αποφάσεις ή ξέφυγε από τη στρατηγική της αριστερής ιδεολογίας, αλλά ούτε και κάτι που έβλαψε τον κυπριακό λαό. Πρώτο και ίσως ένα από τα καλύτερα παραδείγματα εκτιμάται να είναι ότι ναι μεν νέος, πολύ νέος, πήρε τη σκητάλη από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, τον αείμνηστο Εζεκία Παπαϊωάννου, έναν άλλον ιστορικό ηγέτη που ούτε αυτού βρέθηκαν τρόπους να μειώσουν την προσφορά του στο κόμμα ή στην πατρίδα μας. Ο Δημήτρης λοιπόν κατόρθωσε με την ειλικρίνεια, την αγωνιστικότητα, τη συλλογική του δουλειά να ανεβάσει την πολιτική υπόσταση του κόμματος ακόμα πιο ψηλά, στο βαθμό που δύο φορές τον έκλεξε Πρόεδρο της Βουλής και λίγο αργότερα Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας,
όπου δικαιούμαστε να ισχυριστούμε ότι πέτυχε το αδύνατο του Τσεγκουβάρα. Η πολεμική που ασκήθηκε ενάντια στην κυβέρνηση της αριστεράς από τη δεξιά και άκρα δεξιά ήταν τόσο έντονη, άδικη και τις παραπάνω φορές παράλογη στο βαθμό που δημιούργησαν ομάδες δήθεν αγανακτισμένων πολιτών που διαδήλωναν έξω από το Προεδρικό με άσχετα υβριστικά συνθήματα και παράλογες απαιτήσεις που κάποια από αυτά διαδίδονται μέχρι σήμερα. Ένας σοβαρός παράγοντας που διαδραμάτισε αρνικότατο ρόλο ήταν και συνεχίζει να παραμένει σήμερα ο ρόλος των πλήστων μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν έπεισαν όμως όσο θα ήθελα και επιθυμούσαν να πείσουν, διότι πιστεύω ο λαός μας άρχισε να καταλαβαίνει τι ακριβώς συνέβηκε τόσο στο Μαρί, στην οικονομία, όσο και για πολλά άλλα που προβληματίζουν τον κάθε τίμιο ο πατριώτη. Θέλω να πιστεύω ότι έφτασε ο καιρός που ο κόσμος δεν πιστεύει στην τυχαία έκρηξη στο Μαρί. Αυτό που αποδεικνύεται καθημερινά είναι ότι ενώ είχαν όλα τα μέσα στη διάθεσή τους που τους έκαμπνε δυνατούς να ασκούν όχι απλά αντιπολίτευση, δηλαδή έλεγχο της κυβέρνησης Χριστόφια, αλλά τη γνωστή πολεμική που πάρα πολλές χρησιμοποίησαν ψεύδι και ανέντιμα μέσα, τα οποία ίσως να είναι το πιο λίγο που μπορούμε να περιγράψουμε μέσα από τη σημερινή μας παρεμβολή. Ο καθένας μας θυμάται και θέλω να πιστεύω και όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι θυμούνται με ποιο τρόπο η δεξιά και η άκρα δεξιά αντιμετώπιζαν τις συνομιλίες για το Κυπριακό μεταξύ Χριστόφια και Τσαλά. Δεν βρήκα ούτε έναν ανακοινωθέν μεταξύ των συνομιλητών που να συμφωνούσε. Σήμερα ήδη που διαφωνούσα με όλα τότε, καλούν τα κόμματα και τον λαό να συσπηρωθεί γύρω από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διαρωτόμαστε γιατί τώρα μιλούν για ενότητα. Τώρα θυμήθηκαν ότι χρειάζεται ενότητα. Το ΑΚΕΛ όμως δεν κάνει αντίπεινα, αλλά διατηρεί πατριωτική στάση. Υποστηρίζει τη διαδικασία των συνομιλιών και λύση βέβαια βασισμένη στις συμφωνημένες αρχές και τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνές Δικαίου. Φίλες, φίλοι, ο Δημήτρης Χριστόφιας ανάλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής σε μια εποχή που λίγο αργότερα διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και η κοινότητα των σοσιαλιστικών κρατών, γεγονός που δεν δημιουργήσε εκείνες τις ελπίδες για πολιτικοποίηση του απλού ανθρώπου για συμμετοχή στην αλλαγή του κοινωνικού συστήματος, έστω και μακροπρόθεσμα. Εν τούτης, με τη σκληρή και τη σωστή καθοδήγηση του, κατόρθωσε τα προαναφερθέντα. Παράλληλα, κατόρθωσε και διατήρησε την ενότητα ανάμεσα στο κόμμα, παρά τη δραστηριότητα που ανάπτυξαν μερικοί για τη δήθεν εισαγωγικά την εφαρμογή της περιστρόικας και ανάπτυξη του κόμματος. Κλείω τα εισαγωγικά. Κάτι που η πλειοψηφία των αγγελιστών πολύ γρήγορα κατάλαβε πως οτιδήποτε άλλο από ανανέωση επιδίωκαν αυτοί, αφού σε κάποιο στάδιο της προσπάθειας τους ήταν έτοιμοι να αλλάξουν και αυτό το όνομα του κόμματος μας. Με την παροικία μας γνωρίστηκε, όπως έγραψε και ο ίδιος, όταν μαζί με τον προκάτοχο του Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, του Αγγέλα Ύμνη, στο Εζεκία Παπαϊωάννου, τον Μάρτιο του 1988 επισκέφτηκαν το Λονδίνο σε κομματική αποστολή. Ξεκίνησαν την αποστολή τους με μια πολύ επιτυχημένη παμπαρικιακή πολιτική συγκέντρωση στο σχολείο Νέο Πάρκ στο Ούκριν, στην οποία το Σάββατο μίλησε ο Δημήτρης Χριστόφιας και απάντησε ερωτήσεις ο σύντροφος Παπαϊωάννου. Την Κυριακή συναντήθηκα με τον πρόεδρο και γενικό γραμματέα του Τούρκικου Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος, ο Σκέρος Κιού και Νατζί Τσαλάτ. Γεγονός που θεωρώ ότι ήταν και η επαρχή μιας συγκεκριμένης και πιο έντονης στρατηγικής του κόμματος για την επανεπροσέγγιση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίου. Φυσικά είναι γνωστό ότι ακολούθησα στο Λονδίνο και πολλές άλλες συναντήσεις μεταξύ Δημήτρη Χριστόφια, ο Σκέρος Κιού και αργότερα του Μεχμέτ Αλί Τσαλάτ, με κύριο θέμα τον τερματισμό της κατοχής, την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και την επανένωση της Κύπρου και του λαού σε μια ομοσπονδιακή δημοκρατία με μια και μόνο αδιαίρετη κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα.
σε όλα τα χρόνια της ηγεσία, στην ηγεσία του κόμματος, στην Προεδρία της Βουλής και στη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράμεινε κοντά στην παροικία μας ως ένας φίλος. Γι' αυτό και επιλήφθηκε και έλυσε αρκετά από τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι συμπατριώτες όπου χρειαζόταν παρεμβολή από την κυβέρνηση και εννοώ περισσότερο και πάνω απ' όλα τη διατήρηση και ενίσχυση της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, βιβλίων και πολλών άλλων για τα οποία είμαστε ευγνώμονες. Ήταν και παραμένει ο φίλος της παροικίας μας, τον οποίο με τη σειρά της αγάπησε, και όταν λέω τον αγάπησε, η Κυπριακή παροικία, εννοώ Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρονίτες, Αρμένοι και Λατίνοι. Τον έχει μέσα στην καρδιά της, αφού τακτικά και όποτε του ζητήσαμε να έρθει και να μας μιλήσει, ποτέ του δεν είπε όχι. Αγαπητέ μας Δημήτρη, έγραψες ένα ιστορικό βιβλίο από το οποίο μπορούμε να επικαλεστούμε γεγονότα και άλλα θέματα και να είμαστε βέβαιοι για την ακρίβεια τους. Αποτελείς καλό παράδειγμα προς μίμηση από τους νεότερους. Να ζήσεις με υγεία και κάθε καλό, αγαπητέ μας φίλε, για να συνεχίσεις αυτό που εσύ ξέρεις να κάνεις τόσο καλά. Να αγωνίζεσαι για το καλό όλο και σίγουρα για την επανένωση της πατρίδας μας και του λαού της. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον σύντροφο Χριστόδουλο για την περιεκτική του ομιλία και ανάλυση. Θέλω να καλέσω στο βήμα την Μυρούλα Φελλά, που αντιπροσωπεύει τον αδερφό της, τον Τάκη Φελλά. Ο Τάκης Φελλάς θα ήθελε πάρα πολύ να ήταν εδώ, αλλά λόγω του ότι έκαμε εγχείρηση καρδίας, είναι σπίτι και αναρρώνει, και έτσι θα καλέσω την Μυρούλα για την ομιλία του Τάκη Φελλά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πραγματικά απολογείται ο αδερφός μου γιατί δεν μπορεί να είναι απόψε μαζί μας, γιατί αναρρώνει. Και να καλωσορίσω εκ μέρους του τον κύριο Δημήτρη Χριστόφια και την κυρία Νέλση. Αυτά είναι αυτολεξί τα όσα έγραψε. Σήμερα η Κυπριακή Παροικία του Λονδίνου καλωσορίζει τον έκτο κατά σειράν Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 2008-2013, Δημήτρη Χριστόφια, ο οποίος βρίσκεται εδώ για την παρουσίαση του βιβλίου του «Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία». Δεν είναι κάθε μέρα που ένας πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε προσκαλεί να σχολιάσει στο βιβλίο του και γι' αυτό δεν δίστασα στο να αποδεχτώ. Με ξάφνιασε βέβαια το γεγονός, γιατί υπάρχουν πολύ πιο κατάλληλα άτομα, καταξιωμένοι δημοσιογράφοι στην παροικία, για να παρουσιάσουν το βιβλίο αυτό. Αντιλαμβάνομαι όμως το λόγο για τον οποίο με επέλεξε και θέλω να τον μοιραστώ μαζί σας. Ο λόγος είναι η παρέμβασή μου σε πρόγραμμα Κυπριακού Τηλεοπτικού Σταθμού σχετικά με την έκρηξη στο Μαρί. Γιατί όμως έκανε την παρέμβαση για το Μαρί? Ούτε μέλος του ΑΚΕΛ ήμουν, αλλά ούτε και συγγενής του Χριστόφια. Ένιωθα όμως ότι γινόταν μια αδικία τεραστίων διαστάσεων, εναντίον ενός ανθρώπου αθώου, ο οποίος δεν έφταιξε σε τίποτα και που του φόρτωναν όχι πολιτικές ευθύνες, αλλά ποινικές ευθύνες για ανθρωποκτονία και για θάνατο 13 ατόμων στο Μαρί. Πιστεύω ότι όταν βλέπεις μια αδικία να γίνεται και δεν υψώνεις τη φωνή σου να διαμαρτυρηθείς, τότε γίνεσαι και εσύ μέρος της αδικίας, δηλαδή συνένοχος στην αδικία. Αν δεν μιλούσα όταν μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, τότε θα το είχα βάρος στη συνείδησή μου. Προτού επανέλθω στην υπόθεση του Μαρί, θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για το βιβλίο αυτό και γιατί θα πρέπει κάποιος να το διαβάσει. Το βιβλίο αυτό αποτελεί πρωτογενή πηγή της ιστορίας της Κύπρου για τους ιστορικούς του μέλλοντος και αναφέρεται στα τελευταία 50 χρόνια. Ο Δημήτρης Χριστόφιας, με μια γλώσσα απλή, δίνει από πρώτο χέρι τις δικές του αυθεντικές προσωπικές εμπειρίες σαν πρόεδρος της Βουλής, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης και τη δική του ερμηνεία και άποψη για τα γεγονότα που σημάδεψαν τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, αλλά και τον ίδιο προσωπικά.
Είναι επίσης η αυτοβιογραφία του Δημήτρη Χριστόφια, τα παιδικά του χρόνια στο Δίκομο, οι σπουδές του στη Μόσχα, το ΑΚΕΛ, η πορεία προς την πολιτική ανάδειξη στα δύο κορυφαία αξιώματα του Προέδρου της Βουλής και του Προέδρου της Δημοκρατίας, η πενταετής διακυβέρνηση, περιγράφονται και αναλύονται μέσα στις 400 τόσες σελίδες σε 31 κεφάλαια του βιβλίου που είναι όλα συνυφασμένα με το Κυπριακό. Το Κυπριακό πρόβλημα και η πορεία του από το 1955 καταγράφεται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου με μια ανάλυση ξεχωριστή για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Και επανέρχομαι στο Μαρί. Τα γεγονότα περιγράφονται με λεπτομέρεια στο κεφάλαιο 28 σε κάπου 15 σελίδες και είναι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια του βιβλίου αυτού. Χαρακτηρίζεται δε από τον πρόεδρο Χριστόφια σαν το πιο δύσκολο ίσως κεφάλαιο στη συγγραφή του βιβλίου. Τα γεγονότα καταγράφονται με κάθε λεπτομέρεια στο κεφάλαιο αυτό. Όλα άρχισαν όταν οι Αμερικανοί ενημέρωσαν την Κυπριακή Δημοκρατία ότι ένα πλοίο υπό κυπριακή σημαία μετέφερε πολεμικό υλικό από το Ιράν στη Συρία μέσω της διόρυγας του Σουέζ, κατά παράβαση ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όλες οι ενέργειες της κυβέρνησης Χριστόφια, καθώς και όλο το παρασκήνιο, περιγράφονται στο βιβλίο. Άλλωστε είναι γνωστές οι εκατέρωθεν πιέσεις, καθώς και η παρακράτηση του φορτίου από την Κυπριακή Δημοκρατία στην ναυτική βάση στο Μαρί. 2,5 χρόνια περίπου αργότερα, στις 11 Ιουλίου 2011, στις 3:55 το πρωί, εντοπίστηκε φωτιά σε ένα από τα εμπορευματοκιβώτια στο Μαρί. Η εξέλιξη των γεγονότων, λεπτό προς λεπτό, μέχρι την έκρηξη που ακολούθησε 90 ολόκληρα λεπτά αργότερα, περιγράφονται στο βιβλίο, καθώς και όλες οι ενέργειες των αρμοδίων αρχών. Εκείνο το πρωί προσωπικά ήμουν στην Αθήνα και σηκώθηκα σχετικά νωρίς. Η τηλεόραση ήταν ανοιχτή και έβλεπα σε ζωντανή μετάδοση την φωτιά και άκουγα για νεκρούς. Όταν γύρισα στην Κύπρο, κάποιες μέρες αργότερα, περνώντας έξω από το Προεδρικό, έβλεπα διαδηλώσεις, πράγματα κακό. Διαβάζοντας και την ιστερία των μέσων μαζικής επικοινωνίας που επικράτησε αμέσως μετά το Μαρί, κατάλαβα ότι η αντιπολίτευση εκμεταλλευόταν το τραγικό συμβάν για να σπρώξει τον Πρόεδρο σε παρέτηση. Η κριτική που ασκήθηκε κάθε άλλο από δίκαιη ήταν. Δεν ήταν καν αυστηρή κριτική αντιπολίτευσης, αλλά ιστερία και καλλιέργεια μίσους, την οποία είχα να ζήσω από εποχής Μακαρίου. Στο διάστημα που πέρασε μέχρι το πόρισμα Πόλη Πολυβίου, διερωτόμουσαν τι να μπορούσε να είχε κάνει η κυβέρνηση ώστε να αποφύγει αυτό που έγινε. Να αγνοήσει τους Αμερικανούς και το Συμβούλιο Ασφαλείας? Σίγουρα όχι. Να βάλει τα πυρομαχικά κάπου αλλού? Ίσως. Αν η νέα εκλογή χώρου όμως οδηγούσε σε μεγαλύτερη έκταση καταστροφή, τότε τι θα λέγαμε? Θα μπορούσε ίσως η κυβέρνηση να καταστρέψει το φορτίο και μετά να πάει στον Ασάτ να του πει ότι το κατέστρεψε, πώς αξίζει, πάρ' τα, αγόρασε άλλο και αυτή τη φορά μην το μεταφέρεις με κυπριακό πλοίο. Ίσως να ήταν μια καλή λύση, αλλά είναι εύκολο να την σκεφτείς μετά και όχι πριν το γεγονός. Περίμενα να δω στο πόρισμα Πολυβίου να αποδίδονται πολιτικές ευθύνες και μόνο στην κυβέρνηση. Δεν πίστευα στα μάτια μου όταν είδα να αποδίδονται ποινικές ευθύνες σε πρόσωπα άσχετα με τα θύματα της έκρηξης. Και εξηγώ τι εννοώ. Ποινική ευθύνη, criminal liability, δεν υπάρχει για αμέλεια, εκτός από μερικές ειδικές περιπτώσεις, όπως μια μητέρα που αμελεί το παιδί της με αποτέλεσμα να πεθάνει, ή κάποιος ο οποίος εργάζεται σαν ναυαγοσώστης, ο οποίος εγκαταλείπει το πόστο του με αποτέλεσμα να πνιγεί κάποιος. Ο Δημήτρης Χριστόφιας θα είχε ποινική ευθύνη μόνο αν η δουλειά του ήταν να κάθεται να προσέχει τα εμπορευματοκιβώτια σαν νυχτοφύλακας. Προσπάθησα να δικαιολογήσω κάπως τον Πόλη Πολυβίου, αφού δεν ξέρει φυσική, είναι δικηγόρος, αλλά ακόμα και στο νομικό θέμα της απόδοσης ποινικής ευθύνης εξαμελίας, το πόρισμα περιείχε σοβαρά νομικά λάθη, όπως αυτό που ανέφερα πριν.
Η μεγάλη μου έκπληξη ήταν που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Κύπρου δεν διερωτήθηκαν καν πως άρχισε η πυρκαγιά στις 4 το πρωί, με τη θερμοκρασία και υγρασία που επικρατούσε μερικά μέτρα από τη θάλασσα. Στις σελίδες 305 και 306 του βιβλίου, που ο Δημήτρης Χριστόφιας παραθέτει άρθρο από το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων, με το οποίο εκφράζεται η απογοήτευση για τη ρηχότητα του πορίσματος Πολυβίου, το οποίο άφησε αναπάντητα ένα σωρό βασικά ερωτήματα σχετικά με το πώς άρχισε φωτιά, πώς εξαπλώθηκε και πώς έγινε ταυτόχρονη έκρηξη σε όλα τα δοχεία. Στη σελίδα 306 γίνεται αναφορά στη δική μου συνέντευξη, η οποία επικεντρώθηκε στο πώς άρχισε φωτιά. Σύμφωνα με το πόρισμα Πολυβίου, η πυρκαγιά στο Μαρί προκλήθηκε από αυτοανάφλεξη της πυρίτιδας. Μα είναι δυνατόν ένας λογικός άνθρωπος να γράφει τέτοιες ανοησίες? Η πυρίτιδα χρειάζεται πάνω από 300 βαθμούς Κελσίου και ξηρό περιβάλλον για ανάφλεξη. Αυτοανάφλεξη. Στο Μαρί τέτοιες συνθήκες στις 4 το πρωί δεν υπήρχαν. Αν έχω λάθος, ας το αποδείξει κάποιος με αναπαράσταση. Το συμπέρασμά μου είναι ότι η πυρκαγιά στο Μαρί ήταν μια κακόβουλη ενέργεια, δηλαδή εμπρησμός. Κάποιο ανθρώπινο χέρι ξεκίνησε τη φωτιά στο Μαρί. Κακώς αποκλείστηκε το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας μερικές μόνο ώρες μετά το συμβάν, χωρίς καμιά απολύτως έρευνα. Η αστυνομία έπρεπε να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση και να ερευνήσει το ενδεχόμενο αυτό. Μπορεί να το κάνει και τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Άδικα καταδικάστηκε ο Κώστας Παπακώστας για ανθρωποκτονία εξαμελίας στο Μαρί. Η καταδίκη του βασίστηκε στο πόρισμα Πόλη Πολυβίου. Όταν ακόμα ο Παπακώστας ζούσε, έγραψα επιστολή στον νυν πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη με ανάλυση της δικής μου θέσης και του ζήτησα να του δώσει τουλάχιστον χάρη. Κάθε μέρα του έγραψα που ο Παπακώστας περνά στη φυλακή είναι και άλλο ένα καρφί στο φέρετρο της κυπριακής δικαιοσύνης. Ποτέ δεν πήρα απάντηση από τον Νίκο Αναστασιάδη. Το μήνυμά μου στους συγγενείς των θυμάτων είναι βαθιά η θλίψη μας για το χαμό τον δικό σας. Οι αίτοι για τον θάνατό τους είναι αυτοί που άρχισαν τη φωτιά στο Μαρί και αυτός που έδωσε την εντολή να σβήσουν τη φωτιά κατά παράβαση των κανονισμών της πυροσβεστικής. Δεν ευθύνεται ούτε ο Πρόεδρος Χριστόφιας, ούτε ο Υπουργός Άμυνας Κώστας Παπακώστας. Το Μαρί ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της πενταετίας Χριστόφια. Ίσως αυτό και μόνο να οδήγησε τον Δημήτρη Χριστόφια στην απόφασή του να μην διεκδικήσει εκ νέου την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν και η πρώτη φορά, ίσως, στην ιστορία της, Κυπριακής Δημοκρατίας όπου ο εν ενεργεία πρόεδρος δεν διεκδίκησε την επανεκλογή του. Και τελειώνει με το «Σας συστήνω να αποκτήσετε και να μελετήσετε το βιβλίο. Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία, ειδικά να διαβάσετε το κεφάλαιο για το Μαρί». Σας ευχαριστώ, Δόκτωρ Τάκης Φελλάς. Νομίζω μετά από αυτά και από το γεγονός ότι ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο επί εποχής Μαρί φυλακίστηκε πριν 2 εβδομάδες στην Ελλάδα για 7 χρόνια. Νομίζω είναι αρκετά για να καταλάβετε τι ακριβώς και τι παιχνίδια παιχτήκασαι σε σχέση με το Μαρί. Τώρα, για να σπάσει λίγο με τις ομιλίες, νομίζω είναι καλά να καλούσα τον Έρικ Χαραλάμπους για να μας πει έναν ποίημα του Τεύκρου Ανθία. Ο Πλάτανος. Επέλεξα να απαγγείλω ένα ποίημα το οποίο είχε γραφτεί το 60 με 63, δεν απατώμαι, όμως είναι τόσο επίκαιρο με τα σημερινά γεγονότα στην Κύπρο, είναι αφιερωμένο στην πατρίδα μας την Κύπρο. Ματωμένη Κύπρος. Κύπρος, μικρή σταγόνα αιμάτου στην υδρόγειο,
Αίμα και ρόχος και μαρτύριον έχει γίνει το όραμα των αιώνων που χυμίξανε σαν άνεμοι και θύελλες και σημούν στην αντοχή σου. Μα στάθηκες ολόρθι με το μέτωπο ψηλά, με νέα βλαστάρια θρεμμένα από τις πληγές σου. Δεν γονατίζει ο πλάτανος στην άγρια καταιγίδα. Δεν γονατίζει ο ανυπότακτος λαός που πολεμά για μια ιδέα, για τη ζωή και για τη λευτεριά. Βαθιές οι ρίζες του δέντρου και του ανθρώπου, κι είναι τ' ανάστημά του ύλιγκος, κι είναι η ψυχή του ορθομέτωπη σαν τη θυσία και σαν τη λευτεριά. Κύπρος αγαπημένη, πατρίδα αματωμένη αγαπημένη, πώς να συνθέσω τον θρήνον τον πληγό σου, πώς να συνθέσω τον ύμνο της ορμής που σε κρατά για πάντα αλήγιστη μέσα στην μάχη για τον Άγιο Λυτρωμό. Κάθε σου δέντρο και ένα κυπαρίσι, σκιά θανάτου στον κάμπον τον βελούδινο, σκιά θανάτου στο πολύπτυχο βουνό. Κάθε σου ανθός, κάθε σου λουλούδι και μια μακάβρια παπαρούνα, θρόμβος από πηχτών, άλικον αίμα, πύρινο δάκρυ αναλυμένο σε αιμοσφαίρια. Η κάθε σου σπιθαμή μια σελίδα τραγωδίας, μα και ένα φωτεινό πλατιπεντάγραμμο με νότες από θούρια και μπατήρια. Μα δεν γονάτισε ο πλάτανος στην άγρια καταιγίδα που πολεμά για μια ιδέα, για τη ζωή και για τη λευτεριά. Κι ας είναι ο χάροντας γέννημα της ζούγκλας που ήταν θρέμμα ενός χαλίβδινου θεριού που ζει στην ύπαρξή του ένα σκουλίκι μα που προβάλλει σαν χερουβίν Μεσσίας και Προμηθέας. Κύπρος αγαπημένη, πατρίδα ματωμένη αγαπημένη, στα νύχια αυτού του αχόρταγου θεριού εμάσσει και σπαράσσει και ολοφύρεται η ατίθαση ψυχή και το αγνό σου κάλλος. Κοίδαμε να φυτρώνουν παγερά σύρματον πλέγματα εκεί που τραγουδούσανε τα στάχια στην πράσινη γοητεία λοβαρμένα ή μεταμορφωμένα σε χρυσάφι. Από τον αργυλέ το στόμα ανέβηκαν καπνοί ερυπείων και αφροί του πάθους. Κι είδαμε τα παιδιά ξυπόλυτα στα καθερά μονοπάτια της ορφάνιας, με ματωμένα τα πέλματα με φλέβαρα πάνω από μαύρους κύκλους αγωνίας για τα αύριο. Χρέος και πείσμα προσταγή της ιστορίας, να προχωρεί το φως και μες στα σύννεφα να ρένει την μαυρίλα της μερόδα ματωμένα, να πλάθει οράματα από σχήματα και χρώματα στην πένθυμη μορφή των υδρατμών εκεί ψηλά στο εξωτικό εργαστήρι των εθέρων. Έτσι κι εμείς δαγκώνουμε ανυπότακτοι τις αλυσίδες μας και έρχεται η στιγμή που κάθε κρίκος να γραφτεί στην ιστορία σαν ένα τρομερό μηδονικό στον έλεγχο του μαύρου δεσμοφύλακα. Κι όμως δεν γονατίζει ο πλάτανος στην άγρια καταιγίδα κι ούτε ο ανυπότακτος λαός που πολεμά για μια ιδέα, για τη ζωή και για τη λευτεριά. Κύπρος μου αγαπημένη, πατρίδα ματωμένη αγαπημένη, αυτός ο λαός σου μένει αγονάτιστος. Να ευχαριστήσουμε τον Έρικ για το ποίημα του και θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον δόκτωρα Ζανέτσο Τσοφαλή για να καταθέσει την δική του ομιλία. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην απόψινή μας σύναξη και να ευχαριστήσω σύνάμα τον αγαπητό μας φίλο και σύντροφο Δημήτρη και τη σύζυγό του Έλση. Θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα που με τίμησε προσφέροντάς μου την ευκαιρία να παρουσιάσω το βιβλίο του «Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία». Λένε ότι κάποιος που παρουσιάζει ένα βιβλίο ή έργο τέχνης για να είναι αντικειμενικός δεν πρέπει να είναι συγγενής ή φίλος του συγγραφέα. Πρωτογνώρισα τον Δημήτρη το 1988 και του πήρα συνέντευξη για το LGR, όταν ήταν πειρατικός τότε ο σταθμός,
όταν έγινε Γενικός Γραμματέας του ΑΓΕΛ. Από τότε γνώρισα και θαύμασα τον χαρακτήρα του. Γίναμε αδελφικοί φίλοι. Ήπιος, φιλικός, εγκάρδιος, χαμογελαστός όπως πάντα, αφοσιωμένος στα ιδανικά, φίλος της εργατιάς και πρωταγωνιστής των πανανθρώπινων ιδανικών, της ειρήνης, της φιλίας και της ελευθερίας των λαών. Επομένως, ο υποφαινόμενος δεν είναι ίσως το κατάλληλο πρόσωπο για να παρουσιάσει το βιβλίο. Ας ελπίσω όμως ότι θα είμαι κάπως αντικειμενικός. Πρώτα απ' όλα, δεν είμαι βέβαιος τι εννοεί με αυτόν τον τίτλο. Είναι φιλοσοφικός νομίζω, γιατί κάτι παρόμοιο βρίσκεται στο βιβλίο «Ηθική του Αριστοτέλη», του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου του 4ου π.Χ. αιώνα, ή και από τον τίτλο από το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου «Η Ρόζα», θα μας πει ο ίδιος αργότερα, ελπίζω. Το βιβλίο που έχουμε μπροστά μας αποτελείται από 396 σελίδες σε 31 κεφάλαια και αυτά σε άλλα τμήματα και διανθίζεται κάπου με 100 φωτογραφίες. Αρχίζει με τις αφιερώσεις του που στάθηκαν αρρωγή στη ζωή του, στους γονείς του, τον Μάστρο Χριστοφή, την μητέρα του την Αννού, τη σύζυγο του Έλση, την αδελφή του Δέσποινα που του δώρισε ζωή προσφέροντάς του νεφρό και στους γιατρούς καρδιολόγο Μιχάλη Μινά και νεφρολόγο Άρκη Πιερίδη. Ποτέ δεν θα ξεχάσω την επίσκεψη που ήρθε να κάνει εγχείρηση για τον νεφρό και η αδερφή του Δέσποινα προσφέρθηκε να του δώσει τον νεφρό της. Όταν οι γιατροί... Θυμάμαι όταν οι γιατροί της είπαν «Είναι κίνδυνος ότι μπορεί να χάσεις τη ζωή σου». Και αυτή απάντησε «Καλύτερα να χάσω εγώ τη ζωή μου παρά ο αδερφός μου που το χρειάζεται ο κόσμος». Αυτά τα λόγια ποτέ μου δεν θα τα ξεχάσω. Ακολουθεί ο πρόλογος όπως η γραφέας εξηγεί τους λόγους που τον όθησαν να καταγράψει την ιστορία της πατρίδας μας. Η σύγχρονη ιστορία της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τη συνεχή σύγκρουση μεταξύ του εφικτού και του ευκταίου. Αποτέλεσμα, το κυνήγι του ευκταίου οδηγεί στο γεγονός του κάθε χθες και καλύτερα. Πώς η αλήθεια κρύβει αυτή η διαπίστωση. Το ηθικό ανάστημα και ο ατσάλινος χαρακτήρας είναι το πιο πολυτιμό ηθικό ανάστημα, κεφάλαιο που διαθέτει ο Δημήτρης Χριστόφιας, λέει ο πρώην δάσκαλος του Κυριάκος Νεοκλέους. Η ύψιστη αίσθηση της αξιοπρέπειας που τον κοσμεί δεν του αφήνει περιθώρια να παρεκκλίνει από τον κώδικα της ευπρέπειας και της δικαιοσύνης. Αγωνίζεται για αυτήν και μοιράζεται με έργα και όχι λόγια τον πόνο του πονεμένου και την κραυγή του αδικουμένου, νιώθοντας ψυχική εφορία όταν του δίνεται η ευκαιρία να εψυχώσει, να επαινεί ή να ευεργετήσει, λέει ο κύριος Νεοκλέους. Το βιβλίο που έχουμε μπροστά μας αποτελεί παρακαταθήκη για την αριστερά και τον κυπριακό λαό γενικότερα. Αποτελεί πολύτιμη σπήλωση παρακαταθήκη του ιστορικότερου πολιτικού χώρου της Κύπρου. Η σπήλωση που του έγινε και η αμφισβήτηση του ηθικού πλεονεκτήματος που είχε πάντα το ΑΚΕΛ αποτελούν προφανή στόχο αυτών που ξαναθέλουν την αριστερά στη γωνιά. Ανατρέχοντας την πολιτική δράση του τέος Προέδρου, πρέπει να πω ότι ο Δημήτρης Χριστόφιας άνοιξε νέους δρόμους, δίνοντας το παράδειγμα της εσωκομματικής ανανέωσης. Επισημένοντας ότι η εκλογή Χριστόφιας στην Προεδρία της Βουλής και της Δημοκρατίας αποτέλεσε δικαίωση για έναν ακελιστή που βρέθηκε για πρώτη φορά στα ανώτατα πολιτιακά αξιώματα, ότι επί διακυβέρνησης του υπόθηκαν αλήθειες που για πρώτη φορά λέγονταν από το στόμα Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λέχθηκε, σε εισαγωγικά, ότι η Κύπρος κρύβει στα σπλάχνα της λείψανα ελληνοκυπρίων αλλά και τουρκοκυπρίων θυμάτων του εθνικισμού και ότι για να προχωρήσει η Κύπρος μπροστά
πρέπει να ξεπεράσει την εθνοτική αντιπαράθεση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Πρέπει να πω ότι επί δικιαβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια λέχθηκε ότι η Κύπρος πλήρωνε το τίμημα ρητοριών που αποκοίμιζαν τον λαό για τόσα χρόνια. Όταν το οικονομικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο λειτουργούσαν οι τράπεζες, έφτανε στα όρια του, υπονομεύοντας την οικονομία, η διακυβέρνηση Χριστόφια άνοιξε το παράθυρο της ενέργειας, υπερβαίνοντας το αδιέξοδο στο οποίο είχε οδηγηθεί η κυπριακή οικονομία. Το βιβλίο αποκαλύπτει αλήθειες που ενταφίασαν η δεξιά. Η αποκάλυψη αληθιών που η δεξιά ενταφίασε για ολόκληρες δεκαετίες, παραχαράσσοντας τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου και του λαού της, ήταν ο στόχος της συγγραφής του βιβλίου του. Ο τέος Πρόεδρος υπέδειξε στο βιβλίο του ότι η σύγχρονη ιστορία της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τη συνεχή σύγκρουση μεταξύ του εφικτού και του ευκταίου. Σαν αποτέλεσμα ήταν ότι το κυνήγι του ευκταίου οδηγεί στο γεγονός του χθες και καλύτερα. Όλα αυτά τα χρόνια, λέει ο συγγραφέας, η εκάστοτε τουρκική ελίτ, καθώς και η τουρκική αντιδραστική δεξιά, καραδοκούν και εκμεταλλεύονται με την αρρωγή του αγγλοαμερικάνικου ιμπεριαλισμού τα συνεχή ολισθήματα αλυτρωτισμού της ελληνοκυπριακής δεξιάς και προωθούν το δικό τους όραμα για επιβολή της διχοτόμησης. Αγαπητοί φίλοι, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μνημειώδες συγγραφικό έργο. Για πρώτη φορά βλέπουμε στο φως την αλήθεια γύρω από τα βάσανα του λαού μας. Το ηθικό ανάστημα και ο ατσάλινος χαρακτήρας είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιο που διαθέτει ο Δημήτρης Χριστόφιας. Θα πρέπει αναμφίβολα, λέει ο δάσκαλος του, να χρεωθεί και ο Δημήτρης και με λάθη οι παραλήψεις, αλλά το λανθάνιν εστί ανθρώπινον. Άλλωστε, σε λάθη περιπίπτουν μονάχα εκείνοι που δρούν, εκείνοι που αγωνίζονται και πράττουν. Ο μηδέν ειδός ή πράττων μηδέν εξαμαρτάνει, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Στις σελίδες του βιβλίου αποτυπώνεται η φυσιογνωμία του ίδιου του συγγραφέα για το ήθος, για το ανήσυχο πνεύμα και την αδάμαστη θέληση. Οι βασικές εντυπώσεις πηγάζουν από κάποια συγκλονιστικά πολιτικο-οικονομικά γεγονότα, άγνωστα για τον ίδιο, που του προκάλεσαν θλίψη. Το βιβλίο «Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία» είναι η ιστορία των 70 χρόνων. Φέτος ο συγγραφέας συμπλήρωσε τα 70 του χρόνια και είναι και τα 90 χρόνια του ΚΚ του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου ΑΚΕΛ. Είναι η ιστορία της ζωής του, αλλά συνάμα και η ιστορία της εργατικής τάξης. Η ιστορία, η αληθινή ιστορία της Κύπρου με τα λάθη και τις αρετές του λαού μας. Στο βιβλίο του αναφέρει και τους αγώνες του ίδιου και του κόμματός του για συναδέλφωση με τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Και είναι ο πρώτος που βγήκε με θάρρος να ζητήσει συγγνώμη για τα θύματα του εθνικισμού και του ρατσισμού. Τα περισσότερα κυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης τα έβαλαν μαζί του από την αρχή της προεδρικής του θητείας. Ενώ προηγουμένως ψηφίστηκε ο Δημήτρης Χριστόφιας ο πιο δημοφιλής, ο πιο αγαπητός άνθρωπος της Κύπρου. Μόλις ανέλαβε την εξουσία άρχισαν οι λιδωρίες και συκοφαντίες. Τον κατηγόρησαν για πολλά πράγματα, όπως είναι αχάπαρος, ότι είναι αγράμματος. Δεν τρέπονται. Για πολλά πράγματα, μέχρι που τον κατηγόρησαν ότι είναι ο αίτιος για την τραγωδία του Μαρί. Αλλά γι' αυτό ακούσατε τη Μυρούλα, την αδερφή του Φελά, που το εξήγησε με επιστημονικά πράγματα. Ο ελληνισμός, αγαπητοί φίλοι, γνώρισε μεγάλους και ένδοξους ανθρώπους, υπόδειγμα στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Αλλά δεν έλειψαν και το μεγαλύτερο ελάττωμα της φυλής μας. Ο διχασμός, και είναι αυτό που οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που γνώρισαν ο κόσμος κατηγορήθηκαν από συμπατριώτες τους.
να αναφέρω τον Προμηθέα που έσωσε τον κόσμο όταν ο Δίας, ο παντοδύναμος Δίας, διάταξε να τον καταστρέψουν. Έδωσε τη φωτιά, το φως στον άνθρωπο και ο Δίας διέταξε να τον καταρφώσουν πάνω στους αφιλόξενους βράχους του Καυκάσου και του έτρωγε το σηκώτη μέρα νύχταν οι γήπες μέχρι που τον απελευθέρωσε ο Ηρακλής. Ο Σωκράτης που ενώ θεωρήθηκε και από το ίδιο το μαντίο των Δελφών ως απάντων των ανθρώπων σοφότατος κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο. Ο Θεμιστοκλής, ο νικητής της Σαλαμίνας, καταδικάστηκε σε θάνατο. Και αργότερα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που απελευθέρωσε την Ελλάδα από τους Τούρκους, καταδικάστηκε και αυτός σε θάνατο από τους συμπατριώτες του. Ο Μανώλης Γλέζος, που δόξασε την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο, όταν κατέβασε τη σβάστικα, το σύμβολο του φασισμού και της τυραννίας από τον Παρθενώνα, καταδικάστηκε σε θάνατο από τους Γερμανούς και αργότερα δύο φορές σε θάνατο από τους μετέπειτα συνεργάτες των Γερμανών. Και μετά ρίχτηκε στις φυλακές της εξορίας. Μήπως ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Μίκης Θεοδωράκης, που ενώ στην Ελλάδα καταδίκαζαν το έργο τους, στο εξωτερικό τους λάτρεψαν. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα αυτής της κατάρας. Κάτι που μας θυμίζει το Ευαγγελικό «Ουδής προφήτης δεχτός εν την πατρίδη αυτού». Ωστόσο, η ιστορία θα κατατάξει τον συγγραφέα που φιλοξενούμε σήμερα ανάμεσα στους μεγαλύτερους άντρες που γνώρισε η πατρίδα μας. Ήταν ο πρώτος κομμουνιστής που κέρδισε την αγάπη του λαού του και τον ανέβασε στον θόκο της εξουσίας. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη τα κομμουνιστικά κόμματα είχαν παρακμή, ιδιαίτερα μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και του σοσιαλιστικού στρατοπέδου, ο Δημήτρης Χριστόφιας ήταν ο πιο δημοφιλής άνθρωπος στην Κύπρο και πολλές κυβερνήσεις και λαοί τον θαύμαζαν. Καλωσορίζουμε το βιβλίο του αγαπητού μας Δημήτρη Χριστόφια. Είμαστε περήφανοι για σένα. Ελπίζουμε να διαβαστεί πλατιά τόσο στην Παρκία όσο και στην Κύπρο. Έχει πολλά να μάθει και να διδαχτεί ο λαός μας και να αποφεύγει στο μέλλον από τα λάθη των 70 τόσων χρόνων. Για να δούμε επιτέλους την επανένωση της πατρίδας μας. Και μια παράκληση. Το βιβλίο σου αγαπητέ Δημήτρη αξίζει να μεταφραστεί και στα αγγλικά, γιατί θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανάμεσα στους νέους της Παρκίας μας, αλλά και του παγκόσμιου προοδευτικού κινήματος. Σας ευχαριστούμε για το δώρο που μας χαρίσατε και αναμένουμε να σε ακούσουμε και να θυμάσαι, αγαπητέ Δημήτρη, η Παρκία πολύ σε αγάπησε και σε ευγνωμονεί για τους πολύχρονους αγώνες σας. Σας ευχαριστώ και εσάς, αγαπητοί φίλοι, για την υπομονή σας να με ακούσετε. Να ευχαριστήσουμε τον σύντροφο Ζανέτο Τσοφαλή για την ωραία του κατάθεση. Πράγματι μας συγκίνησες. Τώρα όλοι περιμένετε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ανάγκη να πω τίποτε για τον άνθρωπο ο οποίος θα έρθει στο βήμα να μιλήσει. Όλοι τον γνωρίζουμε και μας γνωρίζει. Και μας γνωρίζει. Και λέει πάντοτε, όταν το θυμίζει κανένας στην Κύπρο, λέει να πάω από εκεί που, μας αγα... που με αγαπούν. Και εννοώ το Λονδίνο. Κυρίες και κύριοι, ο σύντροφος Δημήτρης Χριστόφιας. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Πάλι καταφέρετε να με συγκινήσετε. Είναι αμοιβαίων και ξέρετε εδώ αυτό. Όντως την περισσότερη αγάπη με ανιδιοτέλεια, αγάπη ατόφια που προσφέρεται στο Χριστόφια
την βρίσκουμε εδώ, στο Λονδίνο και γενικότερα στη Βρετανία. Από Κύπριους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Μαρονίτες, Αρμένιους, Λατίνους, τους πάντες. Επειδή βλέπω το φίλο μου Χατζηχάννα Δαμέ, πρέπει να σας πω ότι η διεθνιστική διαπαιδαγώγηση, την οποία είχαμε τη χαρά και την τιμή να αποκτήσουμε από τον Ορθοδικό Κόμμα του Εργαζόμενου Λαού, από το ΑΚΕΛ, φυσιολογικά μας οδηγούσε και μας οδηγεί στην αγάπη, τη συνεργασία με όλες τις κοινότητες και τις θρησκευτικές ομάδες του τόπου μας. Γι' αυτό εμερίμνησα από την ώρα που είχα εκλεγεί να αναπτύξω φιλία και συνεργασία με όλους. Έτσι συνηθίζω να διορθώνω ομιλητές, όπως το φίλο μου το Τεφαλή, αλλά θα του πω ότι το Κομμουνιστικό Μανιφέστο καταγράφει την ουσία των διχασμών, όπως τους είπε. Εγώ θεωρώ δεν είναι διχασμοί. Είναι μία συνεχής πάλι των τάξεων από τότε που εμφανίστηκαν τάξεις. Λέει δουλοκτήτες και δούλοι, οι τσιφλικάδες και οι φτωχοί, μάλιστα, οι κολύβοι, οι εργάτες και οι κάτοχοι των μέσων παραγωγής. Δηλαδή έχουμε μία συνεχή κατάσταση ταξικής πάλης. Εμείς δεν είχαμε απλώς διχασμό. Εμείς είχαμε πάλι η οποία είχε ταξικό χαρακτήρα. Ευθύς εξ αρχής. Αγωνιστήκαμε με ζέση κατά του Αγγλοαμερικάνικου Ιμπεριαλισμού, ο οποίος θέλησε να καθυποτάξει την πατρίδα μας για πάντα με ύπουλον τρόπο, επιβάλλοντας βάσεις τις οποίες χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα, να είναι και κυρίαρχες αυτές οι βάσεις και να μην μπορεί κανένας να τις διαλύσει. Γι' αυτόν και οι Εγγλέζοι τώρα λένε, εάν η Ελλάδα και η Τουρκία συμφωνούν να μην έχει εγγύησεις, εμείς είμαστε ok, διότι έχουν τις βάσεις και θα συνεχίσουν να έχουν τις βάσεις. Είναι διασφαλισμένοι οι Εγγλέζοι για τα συμφέροντα τους εκεί, σε ένα χώρο όπου είναι καθαρά ιδιοκτησία των Κυπρίων και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βάσεις οι οποίες φιλοξενούν τα εργαλεία του θανάτου. Είναι πλατφόρμες εξόρμησης για τους ληστρικούς πολέμους του ιμπεριαλισμού. Και παλιότερα ξεκινάτε από το Σουέζ και ελάτε μέχρι σήμερα Ιράκ, Συρία, Λίβανο, σε όλη την περιοχή. Λιβύη. Την Λιβύη είναι καταστρέψαν, είναι τελείως. Ας πω έναν περιστατικό τώρα που αφορά την Λιβύη και πολλές χώρες της Αφρικής, εν πάση περιπτώσει, διότι οι μεγαλύτερες επεμβασίες είναι η Γαλλία, να ξέρετε, σε διάφορες χώρες της Αφρικής μέχρι σήμερα. Όταν είχαμε ένα δείπνο, επίσημο δείπνο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Σαρκοζή, που ήταν και φίλος της Κύπρου, αλλά και ο Κάμερον, το λοιπόν που μας άφησε χρόνους ως πρωθυπουργός πρόσφατα,
ένεκα του κόλπου που πήγε να χρησιμοποιήσει και κατέληξε στον Brexit. Λοιπόν, αρχίσαν μία επίθεση φραστική κατά του Καντάφη. Και η άνοιξη, η αραβική άνοιξη κλπ. Κλπ. Εμείς οι κομμουνιστές έχουμε και λίγο θράσος. Επήρα τον λόγο και τους λέω, ξέρετε τι κάνετε. Φτύνετε πάνω σας. Η δική μου άποψη, είπα τους, είναι ότι πολιτική σημαίνει πρόβλεψη. Για ποιαν άνοιξη μιλάτε. Ανατροπή του Μουμπάρακ. Τον έχετε χρησιμοποιήσει και ξεζουμίσει ως όργανος σας 30 ολόκληρα χρόνια. Τώρα ανάδοξε σας να φύγει ο Μουμπάρακ. Εσκεφτήκετε τι θα έρθει. Ένα σκεφτήκα βέβαια, διότι ήρθαν οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Και θα πάθετε όπως επάθετε με την Αλγερία. Να φύγει το καθεστώς, να εκδημοκρατικοποιηθεί η Αλγερία και όταν έγιναν δημοκρατικές εκλογές, ενίκησαν μουσουλμάνοι πάλι. Και πάλι φανατικοί και υποχρεωθήκαν να εκδράμουν στην Αλγερία για να ρίξουν τους μουσουλμάνους και να φέρουν εκείνους τους οποίους ανέτρεψαν οι μουσουλμάνοι. Το ίδιο έκαναν και με την Αίγυπτο. Τελικά στην Αίγυπτο επενέβησαν για να φύγουν οι αδελφοί μουσουλμάνοι και να έρθουν άνθρωποι που έχουν σχέση μαζί τους. Ναι, εκλήγαν δημοκρατικά βέβαια. Εγώ στο βιβλίο λέω ότι έγινε μια δημοκρατική επανάσταση. Ανεξαρτήτως βεβαίως του δρόμου που επήρεν στην πορεία. Εντάξει, παιδιά, για τον Καντάφη, εγώ τους είπα, ο Καντάφη είναι ένας δικτάτορας. Ο καθένας μπορεί να πει, ας τον πετάξουν στα άχρηστα της ιστορίας. Τι θα έρθει μετά τον Καντάφη. Σκεφτείτε, είναι μια χώρα με πολλές φυλές, η οποία τελικά θα καταλήξει σε εμφύλιο. Τι έχουμε, συνεχείς σκοτωμούς, άνθρωποι να επιβιβάζονται έτσι απελπισμένοι σε πλοία και πλοιάρια και να βυθίζονται και να γίνει η Μεσόγειος θάλασσα ένα ολόκληρο νεκροταφείο για χιλιάδες ανθρώπους. Βεβαίως μου έκαναν επίθεση και οι δύο και ξεκίνησαν τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Αυτοί είναι οι Ευρωπαίοι φίλοι μας, οι οποίοι αντί να δώσουν οντότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενεργούν ως εντολοδόχοι των Αμερικανών υπεριαλιστών από την άλλη πλευρά του πλανήτη. Θύμαν των υπεριαλιστικών λοιπόν συνωμοσιών η Κύπρος διαχρονικά. Εφόσον κατάφεραν να καθυποτάξουν τις δημοκρατικές δυνάμεις στην Ελλάδα με τον εμφύλιο, άρχισε ο κατήφορος σε ό,τι αφορά και την Κύπρο. Γιατί οι δυνάμεις οι οποίες επικράτησαν μετά τον εμφύλιο ήταν δυνάμεις οι οποίες ήταν υπάκουες στο ΝΑΤΟ και τον Αμερικανο-Βρετανικό Ιμπεριαλισμό. Πώς ήταν δυνατόν να γίνει ένοπλος απελευθερωτικός αγώνας και να πετύχει όταν οι ελληνικές κυβερνήσεις ήταν καθυποταγμένες σε αυτούς τους οποίους επολεμούσαν τους αγώνας. Γι' αυτό και η χρησιμοποίηση της ένοπλης μπαπάλης ήταν ένα σημαντικότερο λάθος. Λάθος το οποίο οδήγησε σε χρεοκοπία βέβαια, την ένοπλη δράση και στο τέλος της ημέρας το συμβιβασμό
της Ζηρίχης και του Λονδίνου. Ένας συμβιβασμός ο οποίος ενταφίασε, λέει και το βιβλίο, μια για πάντα την ένωση. Δεν το πήρα χαπάρι όμως. Η δεξιά όταν το ΑΚΕΛ τους πρότεινε να τερματιστεί ένα απλός αγώνας και να συνεχίσουμε μαζικό πολιτικό αγώνα ενωμένοι όλοι μαζί. Το απέρριψα διότι εάν δέχονταν την πρόταση του ΑΚΕΛ αυτό θα ήταν παραδοχή της χρεοκοπίας των πολιτικών της δεξιάς. Τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Έστειλαν το Γρίβαν για να διώξει τους Εγγλέζους. Τα θύματα της ΕΟΚΑ, Εγγλέζοι, ήταν λιγότερα από τα θύματα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων από τα βόλια των ανθρώπων του Γρίβα, των μασκοφόρων και από τα βόλια της τρομοκρατικής TMT. Το βιβλίο αποτελεί φόρον τιμής στους Ελληνοκύπριους συντρόφους οι οποίοι δολοφονήθηκαν. Λέει και πόσοι έχουν τραυματιστεί, αλλά την ίδια ώρα και στους Τουρκοκύπριους συντρόφους. Τούτος ο άνθρωπος εδώ, ο οποίος ήταν ομιλητής απόψε και στο πρόσωπο του θέλω να πω ότι τιμώ όλους τους Τουρκοκύπριους φίλους και συντρόφους οι οποίοι υποχρεώθηκαν να μεταναστεύσουν στο Λονδίνο, στη Βρετανία με αποφάσεις του κόμματος της εργατικής τάξης για να συνεχίσουν τη δράση τους ως απόδημοι πια ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους προοδευτικούς ανθρώπους. Θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνήμα γιατί είναι ένας από εκείνους οι οποίοι δούλεψαν σκληρά, διαχρονικά, αλλά και στη διάρκεια της δικής μου θητείας ως Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και ως Πρόεδρου της Δημοκρατίας για να γίνονται οι συναντήσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για να συντονίσουμε τη δράση μας ενάντια στην κατοχή για την απελευθέρωση της πατρίδας μας και την επανένωση του νησιού μας. Επίσης ένα απλέξω το εγκόμιο και στο Χριστόδουλο, ο οποίος την εποχή εκείνη ήταν γραμματέας του παραρτήματος και στενός συνεργάτης για αυτές τις υποθέσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα για την παρουσία σας εδώ απόψε και γενικότερα για την αγάπη που μας προσφέρατε όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους φίλους και συντρόφους οι οποίοι επέρασαν από το βήμα, ο γραμματέα του παραρτήματος, το φίλο Νουρετίν, Σεφέρογλου, τη Μυρούλα, εκπρόσωπον του δόκτωρα Τάκη Φελά, μεταξύ του οποίου και μου έχει αναπτυχθεί μια πολύ στενή αδελφική φιλία, πρέπει να σας πω. Γιατί ο άνθρωπος ως ειδικός δεν χωνεύει το γεγονός ότι έκαμαν το Μαρί. Ο Τάκης είναι καθαρός σε τούτα τα πράγματα, έκαμαν το Μαρί και φορτώθηκε η ευθύνη στο να ύμνει στον Παπακώστα και στο Χριστόφικη. Μπορεί κάποιοι που ευθύνονται να είναι και νεκροί βέβαια, αλλά τούτον το αφήνουμε σε αυτούς που ξέρουν και δεν τολμούν να πούν την πραγματικότητα και την αλήθεια, φοβούμενοι και αυτήν τούτην τη ζωή τους. Μένω ως εδώ σε σχέση με το έγκλημα του Μαρί. Δημήτρη μου, έχει βάθος το ζήτημα,
ας το αφήσουμε ένα εδώ. Νομίζω θκιαβάστε το, σωστά λέει ο Τάκης, και θα φωτίσει διάφορες πτυχές και του Μαρή και γενικότερα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Χριστόδουλο, ιδιαίτερα τον αγαπητό φίλο δόκτορα Τοφαλή, ο οποίος μου εκόλλησε μια έτσι ετικέτα, Λεβέντη μου. Δεν μου λέει το όνομα μου ο Ζανέτος, όποτε με δει ή μιλήσουμε στο τηλέφωνο, Λεβέντη μου. Εν και τούτο Λεβέντη δηλαδή, κατά βάθος. Λοιπόν, το βιβλίο τούτο είναι εξώθηση της συνείδησης, να λεχθεί η πραγματική αλήθεια για την Κύπρο, για το Κυπριακό και για το ρόλο διαφόρων δυνάμεων στη διάρκεια των τελευταίων 70 τόσων χρόνων. Ο Τοφαλής μας είπε ότι το βιβλίο αναφέρεται στη συνεχή σύγκρουση μεταξύ του εφικτού και του ευχταίου. Το εφικτό είναι εκείνο που μπορεί να πετύχεις, το ευχταίο είναι εκείνο που ονειρεύεσαι να πετύχεις και βεβαίως είναι ανεφάρμοστο, είναι άπιαστο. Η ιστορία της Κύπρου που το 50 μέχρι σήμερα είναι μία αντιπαράθεση μεταξύ του εφικτού και του ευχταίου. Και λέω στο βιβλίο ότι τα τελευταία 70 χρόνια ο κυπριακός λαός, προπάντων οι Ελληνοκύπροι, ζουν μέσα σε αυταπάτες και άπιαστα όνειρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιος πρέπει να την πει. Εγώ ετόλμησα και την λέω και την είπα και όταν ήμουν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όπως επίσης, ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι η πρώτη φορά που ελέγχθη ότι οι Τουρκοκύπροι έχουν και αυτοί αγνοούμενους, όπως έχουν οι Ελληνοκύπροι. Και ότι οι Τουρκοκύπροι, τα οστά των οποίων τα λείψανα ευρέθηκαν σε πηγάδια, δεν τους εχτύπησε κανέναν μικρόβιον και έχασαν τα φύλλα και πέρασαν σε πηγάδια. Κάποιοι τους εδολοφόνησαν και τους έριξαν εκεί. Και αυτοί μιλούν ελληνικά. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι Ελλήνες Κύπροι, μιλούν ελληνικά. Όργανα ξένων δυνάμεων. Θύματα του αλυτρωτισμού. Από εκεί και πέρα, το κυνήγι μεταξύ του εφικτού και του ευχταίου άγγιξε όλους. Τον πρόεδρο Μακάριον, ο οποίος μέχρι το 68 έκαμνε κηρύγματα για την Ένωση, εμάς τους αγγελιστές που το 64 δυστυχώς επαναφέραμε το θέμα της αυτοδιάθεσης, κακώς και με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, όταν αναλάβαμε η νεότερη γενιά, έκαναμε την αυτοκριτική εκ μέρους του κόμματος, ότι ήταν λάθος να ξαναμιλήσουμε για αυτοδιάθεση. Αυτοδιάθεση σημαίνει τι? Ένωση. Ήταν αδύνατον, διότι έγινε ανέφικτη ένωση. Η Ένωση ενταφιάστηκε το 1959 όταν υπογράφτηκαν οι συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου. Ας μην τις υπόγραφαν τις συμφωνίες και ας εισάγουν στο ΑΚΕΛ την τοποθέτηση, τέλος πάντων, τη συμβουλή του ΑΚΕΛ να τερματίσουν τον ένοπλο αγώνα και να συνεχίσουν μαζί εγώ πολιτικές κινητοποιήσεις. Δεν το έκαναν. Λέω και μια άλλη αλήθεια, την οποία είπα στην Ουάσιγκτον σε μια δεξαμενή σκέψη, ότι της τουρκικής εισβολής προηγήθηκε εισβολή της Χούντας με όργανο για την ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Αυτή είναι μια στιγμή πραγματικότητα που εδέχτηκε φοβερή επίθεση. Το λοιπόν, άρπαξε η Τουρκία λοιπόν την ευκαιρία
μετά από την επέμβαση τη στρατιωτική τη Χούντα των Αθηνών και εισέβαλε. Εισέβαλε και κατάκτησε το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας και αγωνιζόμαστε τώρα να μπορεί ξανά να πάει ο Καραολής στου Μόρφου να κατοικήσει υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Λοιπόν, θέλω να σας τονίσω ότι ο Αναστασιάδης εταλαντεύτηκε κάμποσο διότι ήταν επικεφαλής της βρώμικης αντιπολίτευσης ενάντια στην διακυβέρνηση τη δική μας, ακόμα και στις προσπάθειες μας για επίλυση του Κυπριακού. Ας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εμείς καταφέραμε να βελτιώσουμε σημαντικά πτυχές του σχεδίου ΑΝΑΝ που αφορούν τη διακυβέρνηση και υπογραμμίζουν την ενότητα του κράτους, της οικονομίας και του λαού με την εκπεριτροπής προεδρία και την ίδια ώρα την εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου από ολόκληρων των κυπριακών λαών, ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους, με την σταθμισμένη και διασταυρούμενη ψήφο. Πράγμα το οποίο βελτιώνει τα μάλα, τη Ζυρίχη, διότι η Ζυρίχη στηρίζεται στο Διέρη και βασίλευε. Οι Τουρκοκύπροι ξεχωριστά να εκλέγουν αντιπρόεδρο με βέτο και Ελληνοκύπριοι των πρόεδρων. Αυτό τερματίζεται με την σύγκληση Χριστόφια Ταλάτ. Δυστυχώς ο κύριος Αναστασιάδης τώρα επίσημα δεν εδέχτηκε αυτήν τη σύγκληση. Κακώς. Θα μπω σε λεπτομέρειες, διότι ο ρόλος μου όψε να μιλήσω για το βιβλίο παρά να μιλήσω για τις εξελίξεις και επειδή οι εξελίξεις βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν θέλω να κατηγορηθώ ότι τουμπάρω οτιδήποτε. Εγώ θέλω να πω ότι ο Νίκος Αναστασιάδης όταν ερωτήθηκε από εμένα τρία χρόνια μετά, του λέω ρε Νίκο, σου τηλεφώνησα από το αεροδρόμιο όταν ο Ταλάτ εζητούσε να εκδώσουμε μια κοινή ανακοίνωση μέσα από τις εντατικές συνομιλίες και το αποτέλεσμα τους, μια κοινή ανακοίνωση που να μιλάει αυτές τις συγκλήσεις μαζί και τη σύγκληση των τεσσάρων ελευθεριών, η οποία είναι πιο σημαντική στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Λοιπόν, και μου είπες, του είπα, δεν με ενδιαφέρει να μπορεί να πει το δίκο, δεν με ενδιαφέρει να μπορεί να πει η ΕΔΕΚ, που παίρνουν μέρος στη διακυβέρνηση. Εμένα με ενδιαφέρει να πεις εσύ ότι θα στηρίξεις μια κοινή ανακοίνωση Χριστόφια Ταλάτ. Απάντηση, όχι. Λοιπόν, είναι όπως το όχι, φεύγω λίγο μου το θέμα, που είπε με το ίδιο έσκι ο Κάμερον, όταν του είπε ο πρόεδρος της Ρουμανίας, καλά Ντέιβι, τι ήταν που επιμένεις σε ορισμένα πράγματα, αφού και εσείς να μπείτε στο Eurogroup. Και του απάντησε, never. Κάμε τα θάλασσα στο τέλος και με τα never του και με τα πιένε έσω του. Λοιπόν, ο Νίκος ο Αναστασιάδης είπε μου όχι. Και του λέω ρε Νίκο, θέλω να μου πεις τώρα που χάσαμε και τρία χρόνια που επίες μαζί με τον Έρωγλου και ευκάλετε κοινών ανακοινωθέν το οποίο ειστερεί των θέσεων αρχής που συμφωνήσαμε με τον Ταλάτ. Γιατί το έκαμε σε αυτό. Απάντηση, έκαμα λάθος. Τι έπρεπε να του πω εγώ. Ο Νουρετσίρε κατάλαβε αμέσως. Είναι μια λέξη την οποία χρησιμοποιούμε και Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Και Μαρονίδες και Αρμένιδες και Λαλίδοι. Λοιπόν, δεν είπα έτσι πράγμα εγώ.
Λοιπόν, είπαμε τα και για Γίνα. Είπαμε τα και για Γίνα. Η ΟΚΑ όμως είναι 400. Οι ληστές των τραπεζών είναι μέρος του κατεστημένου, το οποίο στήριξε τον κύριο Αναστασιάδη ή και τον οποίο διαχρονικά στηρίζει η δεξιά και ο συναγερμός. Εδώ αναφέρομαι και στα κατορθώματα Γλαύκου Κληρίδη, τον οποίο μας ανέδειξαν και δήθεν, να μου επιτρέψετε να το πω, εθνάρχη. Οι ευθύνες του Γλαύκου Κληρίδη για να πάρει το Κυπριακό μια στραβή πορεία είναι τεράστιες. Και κακώς αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν στο τιμόνι τούτη την ώρα βγάλουν και το όνομα των αεροδρομίων και δρόμων κλπ. Κλπ. Δικαίωμα τους. Όμως η αλήθεια πρέπει να λάμψει και αυτός είναι ο στόχος του βιβλίου. Δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο, διότι μπορώ να μιλώ με τις ώρες. Λοιπόν, λέω μέσα στο βιβλίο, επειδή δεν είμαι ο άνθρωπος που θέλει να τα έχει καλά με όλους, θέτω και εγώ και πάλι τον εαυτό μου το καλό νοούμενο συμφέρον του τόπου, της εργατικής τάξης και του λαού πάνω από το κάθε τι. Καθοδηγητική επιδείξητα για μένα ήταν και παραμένει η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, ανεξάρτητα τιμήματος. Κριτής όλων είναι ο λαός. Ο Χριστόφιας δεν αποτελεί εξαίρεση. Παρόλο που έγιναν χίλιες προσπάθειες να τον ανατρέψουν. Και δεν ήταν 65% η δημοτικότητα τότε. Ήταν 75% η δημοτικότητα, διότι είχαμε αποτελέσματα με το Ταλάτ και ο κόσμος εξεθάρρεψε Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι και θεώρησαν ότι επιτέλους τα δεινά του λαού μας θα έχουν ένα τέρμα, θα τελειώσουν. Λοιπόν, ο Χριστόφιας δεν αποτελεί εξαίρεση από την κρίση. Εκείνο που ζητώ εγώ, φίλες και φίλοι, από τον απλό άνθρωπο, ιδιαίτερα τον εργάτη, τον αγρότη, αλλά και τον εργάτη του πνεύματος, τον οποίο σεμνύνομαι ότι υπηρέτησα με συνέπεια για μισόν αιώνα και βάλε, προσφέροντας το είναι μου, είναι να με κρίνει αυστηρά μεν, αλλά με αντικειμενικότητα. Εμείς της αριστεράς, φίλες και φίλοι, και όχι μόνο, πρέπει να αποβάλουμε το προπέδασμα καπνού που μας έριξαν στα μάτια οι αντίπαλοι μας, θολώνοντας μυαλά, και να αποδώσουμε με καθαρό μυαλό τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και τα του λαού το λαό. Αυτό είναι καθήκον και της προηγούμενης και της σημερινής ηγεσίας του κόμματος. Είναι καθήκον του κάθε συνειδητού κομμουνιστή. Σας ευχαριστώ θερμά. Έχετε την αγάπη μου. Σιωνοτή.